Καλησπέρα, θα δείξουμε με, το, με την εφαρμογή OneNote πώς μπορούμε να πάρουμε σημειώσεις για την άσκηση. Ανοίγω λοιπόν την εφαρμογή σε tablet και καλό είναι να έχετε και μια πένα έτσι αφής για να το δουλέψετε. Θα πάω λοιπόν στην κεντρική του σελίδα, θα φτιάξω μια νέα σελίδα στο σημειωματάριό μου και εδώ πάνω που είναι ο τίτλος θα δώσω ένα τίτλο. Για παράδειγμα σχεδιάζω ένα μάθημα. Ας το πω μάθημα 5 στα πλαίσια ενός μαθήματος. Βάζω λοιπόν τίτλο και μπορώ να βάλω κείμενο εδώ. Να βάλω για παράδειγμα τους στόχους του μαθήματος. Και αν θέλω κάνω και κάποια μορφοποίηση, πάω στο κεντρική, εδώ για παράδειγμα να το κάνω κατευθείαν κεφαλίδα 1 και αυτά να τα κάνω στο εισαγωγή πάλι να είναι σαν to do λίστα να φαίνονται κουτάκια. Μπορώ να φορτώσω και κάποια εικόνα. Στην εφαρμογή είναι εδώ από την κάμερα, μπορώ να τραβήξω μια φωτογραφία κατευθείαν από την κάμερα ή να δω τις εικόνες που έχει συλλογή ή να πατήσω εδώ το κουμπάκι να ψάξω κάποια ή να πάω εδώ στο φάκελο να δω άλλες φωτογραφίες που έχω μέσα στο κινητό μου στο φάκελο λήψης ας βάλω π.χ. αυτήν εδώ να πατήσω τέλος που έχει σχέση με το μάθημα κρατώντας πατημένο εμφανίζεται ας κάνω ένα αυτό το εργαλείο μπορώ να μικρύνω την εικόνα να κάνω προβολή στο 100% και πάλι και μπορώ να τη μετακινήσω κάπως ή να τη μικρύνω μια και είμαι στο προβολή να αλλάξω π.χ. το χαρτί αν θέλω να έχει πλέγμα μπορώ να βάλω και κάποιο από το εισαγωγείο να βάλω κάποιο αρχείο εδώ με το συνδετήρα Ας βάλω λοιπόν ένα αρχείο, ένα οποιοδήποτε αρχείο, κάποιο μικρό. Αυτό εδώ για παράδειγμα. Ο συνημένο. Να βάλω και ένα σύνδεσμο, για παράδειγμα ένα εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε στο μάθημα. Αυτό είναι εδώ. Αν κάνω κλικ εδώ μέσα, εμφανίζεται το κουμπάκι εδώ αντιγραφή Άρα να επιστρέψω στο μάθημα εισαγωγή εδώ να κάνω και ένα κείμενο και μπορώ να βάλω από κάτω το σύνδεσμο, θα το κάνω επικόληση θα γράψω και ένα κείμενο πάνω, και αν έχετε πένα αφήσει ή και ειδική πένα αφήσει για κινητό. Μπορείτε να κάνετε και σχεδίαση πιο εύκολο και πιο γρήγορο, να σχεδιάσετε κάποια πράγματα, κάποιες σημειώσεις σχετικά με το μάθημα. Έτσι δείχνω εδώ απλά άλλη μία σημείωση κάνω εδώ. και το κάνω αυτό με μια απλή πένα αφής χωρίς να έχω καλή ακρίβεια αν έχετε άλλη πένα την ειδική πένα για τάμπλετ τα οποία έχουν, δέχονται ενεργή πένα αφής είναι ακόμα καλύτερα και αυτό λοιπόν ότι την εφαρμογή για κινητά δεν μπορείτε να το, βλέπω να το αποθηκεύσετε σε εικόνα υπάρχει εδώ ως σελίδα αλλά στην εφαρμογή τη web άμα πάτε στο OneDrive και ανοίξετε το OneNote θα συγχρονιστούν όλα αυτά εάν κάνετε σύνδεση εδώ έχω ανοίξει την εφαρμογή και έχω κάνει σύνδεση με το λογαριασμό της Microsoft γι' αυτό και συγχρονίζεται με το OneNote στη web εφαρμογή μπορώ λοιπόν να το βρω και εδώ πιστεύω να έχει συγχρονιστεί και εδώ το περιβάλλον είναι παρόμοιο και ίσως και πιο εύκολο να δουλεύετε αν είστε υπολογιστή και από εδώ μπορώ να κάνω στο file να κάνω print, μπορώ λοιπόν να το εκτυπώσω σε pdf αν έχω εικονικό εκτυπωτή pdf. Αυτά λοιπόν για την άσκηση.